Αγαπητοί φίλοι, σήμερα 15 του μήνα, Τρίτη, δόξα σε Θεός, καταφέραμε και τελειώσαμε, παύλα, τελειοποιήσαμε, παύλα, ετοιμάσαμε το θερείο μας. Μπορεί να είναι θερείο, αλλά ασχέτως αυτού παραμένει ένα ερασιτεχνικό, μονοφασικό, πατεντομηχάνημα για τα γούστα μας και για τις πατέντες που εμείς επιδιώκουμε να κάνουμε. Αν και εφόσον βεβαίως τα καταφέρουμε. Φέραμε χθες ένα φιλαράκι, ηλεκτρολόγο, μας έκανε μια πολύ καλή εγκατάσταση, χάρη βέβαια στις συμβουλές του Γρηγόρη που μας είπε να τραβήξουμε γραμμή με ασφάλεια απευθείας από τον πίνακα και στο τέλος καταφέραμε να το κάνουμε, λες και είμαστε σε εργοστάσιο στην Ιταλία. Τουλάχιστον από την εμπειρία μας, αυτή την καλωδίωση κάναμε, διότι την περάσαμε από το ταβάνι, την προστατεύσαμε και την κατεβάσαμε κάθετα. Επίσης, χάρη στις συμβουλές και την υπομονή του φίλου Γιώργου CNC Freak από το CNC Hobby το Forum, μαζί με τις συμβουλές του κύριου Ηλία που είναι ηλεκτρονικός και του άλλου κύριου Ηλία Δρακόπουλου που τον ευχαριστούμε για αυτόν, καταφέραμε και τελειοποιήσαμε το πατεντομηχάνημά μας. Και τώρα μπορεί να δουλέψει με απλό μοτέρ μονής ταχύτητας και να μας δώσει με 4 ασμάν 2 ταχυτήτων, δηλαδή 8 ασμάν, 24 ταχύτητες. Πώς το πετύχαμε αυτό? Μα φυσικά με πατέντες. Ας δείξουμε τώρα το μηχάνημα και ευχαριστούμε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την ηλεκτρονική. Εδώ βλέπουμε το κουτάκι που μας έβαλε ο φίλος μας ο ηλεκτρολόγος. Εδώ έχουμε προστατεύσει τα καλώδια για να μην ακουμπάνε πάνω στα σίδερα. Λοιπόν, δεν θέλαμε να ανοίξουμε άλλη τρύπα στο σασί. Αυτό εδώ είναι οι μονοφασικές παροχές. Η μία πάει στον εσωτερικό πίνακα και η άλλη πάει στην ηλεκτρονική. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το καλώδιο που ανεβαίνει ψηλά. Το άλλο το καλώδιο το αφαίρεσαμε. Και βλέπουμε ότι έχουμε συνδέσει και αυτό εδώ το διακοπτάκι δύο θέσεων που θα μας δώσει τις ηλεκτρονικές. Αυτός εδώ είναι ο βασικός εμπρόσιος πίνακας του μηχανήματος και βλέπουμε εδώ πέρα το υπόλοιπο μηχάνημα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε την πατέντα μας. Λοιπόν, εκεί. Τώρα λοιπόν εμείς είμαστε έτοιμοι. Πρώτα θα δούμε τα χέρτς. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ανεβήκαμε στα 61 χέρτς. Ξαναπήγαμε στα 50 και τώρα τα μοιράσαμε στο μισό, 55,55. Αρχικά το είχαμε προγραμματίσει στα 58 χέρτς και έπειτα στα 67 χέρτς. Αλλά δεν θέλαμε να ζωρίσουμε την ηλεκτρονική για το μοτέρ και έτσι αποφασίσαμε να μην ζωρίζουμε τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν το jogging button. Βλέπουμε την προστασία του choke guard. Είμαστε νεκροί. Τώρα δουλεύει και μέσω αυτού του διακόπτη τώρα θα κάνουμε μία κίνηση. Ας δούμε λοιπόν να πάμε στις χαμηλές τροφές πρώτα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στις χαμηλές τροφές. Και είμαστε εδώ. Εάν εμείς τώρα πάμε στο διακόπτη μας, βλέπουμε ότι ανεβάσαμε. Πάμε πάλι στα 50 και αλλάζουμε συχνότητα και έτσι κόβουμε το ρεύμα ή αν δεν θέλουμε μπορούμε επίσης
να δούμε ότι δουλεύει και αυτή η προστασία. Άρα, το μηχάνημά μας είναι έτοιμο, μπορεί να δουλέψει. Τώρα πάμε στις ψηλές ταχύτητες. Θα βάλουμε και πάμε να δούμε και τις ανάποδες. Ωραία. Άρα δουλεύουν τα πάντα. Βλέπουμε και το τσόκ μας. Ακόμα σχεδόν αχρησιμοποιητό. Και τώρα βεβαίως φτάσαμε και στο τέλος αυτού του βίντεο. Θα επανέλθουμε προσεχώς όταν θα σενιάρουμε το μηχάνημα ακόμα άλλο λίγο. Του λείπει το αλφάδιασμα, βασικότατο στοιχείο για την ακρίβεια. Και επίσης του λείπει να του φτιάξουμε την τορέτα, παύλα εργαλειοδέτη, εργαλειοφορέα, και να του βρούμε μαχαιράκια. Είχαμε αγοράσει 1,5 χρόνο πριν από Αγγλία κάτι φτηνά μαχαιράκια κινέζικα και μας τα είχε φέρει ο κύριος Προκόπης τότε, τον ευχαριστούμε πολύ. Και επειδή είναι 16, θα τα δοκιμάσουμε εδώ, είναι ακόμα στο κουτί τους. Και τα είχαμε πάρει γύρω στα 11 ευρώ το ένα. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει να καταφέρουμε να κόψουμε κάτι και να κάνουμε καμιά πατέντα. Θα τα πούμε λοιπόν προσεχώς στο επόμενο βίντεο και να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά που μας βοήθησαν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά!